Από τη διάσταση απόψεων περάσαμε στην πλήρη διάσταση θέσεων. Πράγμα πρωτόγνωρο, ακόμα και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αφού πλέον όσα πρεσβεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τις θέσεις του Νίκου Δένδια. Ακόμα πιο πρωτόγνωρη όμως είναι η εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία των δύο ανδρών. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την κίνηση να σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ απεκάλεσε ευθέως την Τουρκία ως χώρα που συνεργάζεται με την τρομοκρατία. Με απλά λόγια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε σε ένα φίλο τρομοκρατών, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις που εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, κ. Δένδιας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ρήξη αυτή έχει και πολιτική διάσταση, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε στον Πρωθυπουργό ότι δεν θα δεχθεί άλλο Υπουργείο εάν ο τελευταίος θελήσει να το συμπεριλάβει στις αλλαγές στον επόμενο ανασχηματισμό. Το συμπέρασμα είναι ότι από τους δύο πολιτικούς άνδρες, μόνον ένας μπορεί να έχει δίκιο αναφορικά με την Τουρκία. Δυστυχώς, αυτός που έχει άδικο είναι και εθνικά επικίνδυνος. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.